Πρώτα να σας πω. Ονομάζομαι Γιώργος Αντράκης και είμαι μέλος του Φιλοσοφικού Συλλόγου Γκρίλοης. Το Διευθυντικό Συμβούλιο, θα μείνει και οι εθελοντές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Έχουμε κλείσει ένα χρόνο λειτουργίας από την ίδρυση. Κλείσαμε ένα χρόνο λειτουργία του συλλόγου μας και απόψε είναι ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για την δράση του συλλόγου. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Περάσαμε πάρα πολλά τον χρόνο, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για του συλλόγου. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλού συλλόγου, είναι γύρω στου 300 συλλόγου. Οι περισσότεροι όμω σύλλογοι υπολειτουργούν. Γιατί έχει γίνει αυτό? Και άλλοι είναι απλά μια σφαίρα. Οι περισσότεροι σύλλογοι ξεκινάνε 30-40 άτομα και στο τέλο καταλήγουν με 5-6 και πολλά άλλα. Αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει ομαδικότητα. Πρέπει να είμαστε πιο ομαδικοί, να συμμετέχουμε περισσότερο. Η φιλοσοφική συλλογή δεν είναι χορευτική συλλογή. Έχουν πολλή δουλειά, έχουν καθημερινή δουλειά, έχουν να κάνουμε με ζωές, έχουν να κάνουμε με πολλά προβλήματα. Έχουν να κάνουμε με τροχέα, έχουν να κάνουμε με άρρωστα ζώα. Αυτά τα ζώα χρειάζονται περίθαλψη, χειρουργία. Και γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή και πρέπει να είμαστε ομαδικοί. Στο σύλλογό μας έχουμε πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. Έχουμε δικηγόρους, έχουμε γιατρούς, έχουμε δασκάλους. Παράδειγμα, έχουμε καθηγητές που μπορούμε να κάνουμε ομάδες. Μπορεί να γίνει μια ομάδα από δασκάλους ή καθηγητές και να ασχολούνται με την ενημέρωση και διημερίδες ενημέρωσης. Έχουμε δημοσιογράφους να προβάλλουν τα προβλήματα. Πρέπει να γίνουν πιο ομαδικοί. Πρέπει ο σύλλογος δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο με τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί αν πέσουμε στην παγίδα που έχουν πέσει και οι άλλοι φιλοσοφικοί σύλλογοι, δεν θα έχουμε διάρκεια. Για να έχουμε διάρκεια, πρέπει να είμαστε ομαδικοί και να έχουμε κάνει ομάδες. Ομάδα περισυλλογής, ομάδα περίθαλψης και πολλές άλλες ακόμα. Ο κόσμος της Τρίπολης έχει ελπίδα από το Σύλλογο. Έχει βρει από το κράτος τείχο, δεν βρίσκεται ανταπόκριση και περιμένει από το Σύλλογο πάρα πολλά πράγματα. Εμείς αυτή την ελπίδα δεν πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μέσα σε αυτό το χρόνο έχουμε κάνει 250 περισυλλογές. Έχουμε περιθάλψει 250 ζώα. Τα περισσότερα από αυτά είναι άρρωστα, χτυπημένα από αυτοκίνητα. 70 ζώα, 70 σκυλάκια τα φιλοξενούμε μόνιμα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς στην Τρίπολη δεν υπάρχουν υποδομές. Και αναγκαστικά τα ζώα και αυτά τα έχουν κάνει εκτός Τρίπολης. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με τον Δήμο Άστρος, κάναμε 25 στηρώσεις. Υπάρχει κι άλλο πρόγραμμα που θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες και θα κάνουμε άλλες 25 στηρώσεις. Αυτά γίνονται με ομαδική δουλειά. Έχουμε υπογράψει συμφωνία με τον Δήμο Μεγαλόπολης και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε άλλες 25 στηρώσεις. Δυστυχώς, με τον Δήμο Τρίπολης δεν έχουμε βρει ανταπόκριση μέχρι τώρα. Περιμένουμε. Εμείς, αυτή τη στιγμή, παράλληλα με τις περισυλλογές, με την περίθαλψη των ζώων, βάζουμε και τις βάσεις, προσπαθούμε να φτιάξουμε υποδομές. Ευχαριστούμε
τον κύριο Τάκη που μας παραχώρησε ένα χώρο πολύ κοντά στην Τρίπολη και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε κάποιες κατασκευές. Δεν θα κάνουμε ένα κοινοκομείο, αυτά τα κοινοκομεία που έχουμε δει, τα δημοτικά κοινοκομεία που υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι αποθήκες ψυχών. Θα κάνουμε το κοινοκομείο. Το χώρο αυτό θα το διαμορφώσουμε, θα το κάνουμε πανσιόν. Θα είναι ένας χώρος ευχάριστος για τους ανθρώπους, ένας χώρος ευχάριστος για τα ζώα. Τι έχει παρατηρηθεί? Έχουμε παρατηρήσει ότι θέλουν πολλοί νέοι άνθρωποι να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι, αλλά δεν μπορούν γιατί βρίσκουν αντιδράσεις από τους γονείς κυρίως. Δεν το θέλουν στο σπίτι. Είναι η νοοτροπία μας. Τα περισσότερα προβλήματα προέρχονται από την νοοτροπία μας. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι. Αλλά δεν αφήνουν οι γονείς τους, δεν θέλουν για τον άνθρωπο καλό, το σκυλάκι στο σπίτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί αυτός ο νέος άνθρωπος να υιοθετήσει το σκυλάκι να το μένει στην πανσιόν, να το παίρνει κάποιες τιμές όπου το θέλει και να δώσουμε μια λύση από το πρόβλημα. Και το σκυλάκι να βρει ένα σπίτι, να βρει σπίτι, και αυτός ο νέος άνθρωπος να υιοθετήσει ένα ζωάκι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να το πιστέψουμε και να έχουμε διάθεση για προσφορά.